Μπράβο. Που γυριστά υποστηρίζεις σου ρε. Επειδή δεν ήξερε τον Αντώνη, άρα δεν μιλάει για τον Αντώνη. Πάντω δεν θα πάει. Εγώ αν ήμουν μονέα, δεν θα πιέντα. Επειδή δεν ήξερε την κυριολογία, δεν ήξερε και αυτό μου σου λέει. Εγώ τη γυναίκα μου, εγώ βελίου, δεν θα το πιέντα. Εγώ μπορεί να πάω, αλλά δεν θα το πιέντα. Και εγώ επειδή έχω κοπέλ, δεν έχω κοπέλ, και δεν έχω οικογένεια, ούτε γυναίκα, εμπία. Εντάξει. Εγώ βάζω ότι θα βγαίνει έδειξα να μάνα γίνει. Εγώ το ίδιο σου είπα τώρα. Λέμε δεν άσχομαι. Τη στιγμή που ακούω, τη στιγμή που σκευάζω και ο Τρουσίφα έρθει να ανακοίνωσή θα με καταλάβει να πούμε τώρα που γίνεται. Έτσι έχω τη στιγμή που κάνει ο Σιφαέρ μια ανακοίνωση οι ομονεάτες έτσι θα πάνε συνοργανωμένοι. Ρε τα πία, σύγκεται να μου γίνεται άντων. Να μου γίνει. Είναι κανένα εξημένεται, σκορωδίας. Αύριο λέει Αντώνη, αν έρθουν για μέ, για μέ στο σύνδεμο της Ομόνια και έχει 20 μωρά και εδώ που μέσα πέμπω να μου να γίνει, Αντώνη. Εγκαλά το πράγμα. Εκεί το αντίθετο να μου να γίνει. Εγκαλά. Ποιος το προκάλεσε εδώ, ποιος το προκάλεσε. Ποιος το προκάλεσε. Για λύστε ρε πούμε, ποιος το προκάλεσε. Αφού έτσι είναι. Ένα λεπτό ρε, αφού λέμε σου απλά πράγματα. Έχει και αυτός που πανηγυρίζει ρε. Πόψε πια το γεμόνο κύπελλο του γιατί πανηγυρίζει εκείνη ρε. Μα γιατί το πράγμα γιατί δεν το χωνευκέται ρε φίλε μου. Δεν μπορώ να σας καταλάβω ρε πουλί. Να πει να μην πανηγυρίσουν ρε. Εν καλά που σου λάλλει ρε. Αντώνη, η ανακοίνωση έγραφε ότι σε περίπτωση που η ΑΕΛ χάσει τον τελικό κυπέλλου θα συνεχίσουν με τους πανηγυρισμούς μας στο συντριβάνι και παρακαλούνται οι πειράτες των άλλων ομάδων να πανηγυρίσουν κι άμε. Έτσι είναι η ανακοίνωση. Ξεκάθαρα όμορφα και ωραία. Ξεκάθαρα όμορφα, γιατί έγινε όμορφα και ωραία τούτο. Θέλω να σου πω που έλεγε η ανακοίνωση. Μαριέ. Εγώ γαμώ θα ρέγγι.
αγγελέο γαμό σα. Σαν τον Ιβέ τους βάλει τη λούμε στο γαζάνι. Είμαι και μόνος σου. Δευτέρα κατηγορία, πέρα τους χαρίσω. Σύντε δεύτερα κατηγορία ρε, που τους χαρίσω ρε. Εσύ ο ίδιος είπες ότι ήταν 15 μπασκάπτη, 15 χρονό. Ο ίδιος τα είπες. Στην αρχή, ύστερα. Εδώ που θέλεις, πού να πας ρε. Πού να πας. Δεν ξέρω ότι, αφού ξέρω ότι να πας για μένα, τον δεν μπορείς μαλακίσεις τώρα. Γιατί είναι αυτό ρε. Αφού δεν ξέρω ότι είναι αυτούς ρε. Επειδή είναι να πάσει. Ήξερα. Δεν και εγώ να κάνω μια ανακοίνωση δηλαδή πρέπει δηλαδή. Δεν σε καταλαβώ ούτε σένα. Μα ούτε εγώ τον καταλαβώ έτσι όλη νύχτα ρε. Εύκαρε ανακοίνωση το C-File να μην πανηγυρίσει η Ομόνια. Έλεος ρε. Κι όλο είναι το C-File ας πούμε. Εγώ πάσω τώρα έτσι. Ναι έτσι μου κάνει. Εγώ πάσω σωστά που κάνω είναι έτσι ρε. Ο νικητής πανηγυρίζει, ο ηττημένος πάει έσω του και κλαίει την μοίρα του και πάει να κάνει καυκάες. Άι στο νιόν που κέρδισε μπόψε, να πάει το έτσι είναι ρε Μαρή. Αφού έτσι είναι. Έτσι είναι. Η ΑΕΛ έπιαν το πρωτάθλημα, η ΑΕΛ έπιαν το πρωτάθλημα ρε φίλε μου, οι άλλες 13 ομάδες εσκάσασαν εν έσω τους και πανηγυρίζει η ΑΕΛ. Πόψε ρε φίλε μου έπιαν το κύπελλο η Ομόνια, δικαιώται να πανηγυρίσει πόψε, να σκάσουν οι άλλοι μες στο σπίτι του και κάνει. Τι θα είπε ευκάλα να εκείνωση. Να μου ρε πολύ, να μου ρε. Αφού ξέρετε ότι αν πάει στην Τριβάνη ενάχει φασαρίε. Τι είναι να μες το κύμα σου επανηγύρισε. Τότε να σου πηγάς τίποτε. Για να μένεις η φασαρία. Μα γιατί ρε πολύ. Αφού. Ρε λίφτο, έχω παραπάνω φίλους ομονιάτες παρά ελπίστες. Εσύ βάλεις το μες στο νου σου ρε φίλε μου. Εμένα μ' αρέσκει δεν κάπου έχουν γίνει το πράγμα. Καταλαβαίνεις το. Ναι αλλά λέει στο ράπι είναι πανηγύρισε μες στην πόλη μου. Αφού η πόλη μου ρε πολύ. Ναι ρε, η πόλη μου εμένα, είτε το θέλεις είτε όχι, εν λέμε σως. Η πόλη του Αντώνη, είτε το θέλεις ή όχι, εν λέμε σως. Συμφωνώ. Τι, επειδή είμαι λέμε σανός, γέννημα λέμε σου, και υποστηρίζω μια άλλη ομάδα που είναι εκτός λέμε σου, γιατί οι ομάδες είναι λέμε σου και τα Παναίρκα, ας το πω έτσι καταλάβεις, εντάξει. Γι' αυτόν είναι παραπάνω. Γι' αυτόν. Άιμε να μιλήσω, ρε. Γι' αυτόν είναι παραπάνω οι Λεμεσανοί, οι Μιτσί. Π.χ. ο Αντώνης που είναι Λεμεσανός, έγινε με την Ομόνια, γιατί η ΑΕΛ και Απόλλων ήταν για Παναέρκα. Π.χ. ο Μάριος Τσάμε, εγώ είμαι πρόσφυγας, είμαι με ανόρθωση. Εντάξει. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχει 20.000 αελίστες με στη Λεμεσόν, τις υπόλοιπες 30.000 να προσπαθεί ένας βάλει κέρφιου να πανηγυρίσεις. Αφού η πόλη δεν σας ανοίγει ρε φίλε μου. Πώς να σου πω ξεκαθαρό καταλάβεις. Δεν έχει πιο ξεκαθαρό πράγμα. Δεν έχει πιο ξεκαθαρό πράγμα ρε φίλε μου. Εντάξει, σωστό συμφωνώ. Και εγώ λέω ξεκάθαρα. Που η στιγμή που δηλαδή με έρθει με γαμένε να έχει φασαρίες, που για μένα και έχω και λάθος και ως κιόρα φίλε μου. Έτσι ήμουν αμένα εσύ. Ναι. Εγώ λέω σου έτσι θα πιένε να πάρω τα μωρά μου και γυναίκα μου ρε φίλε μου. Εγώ εγώ άγγελος ο Κουλής, δεν είμαι ΑΕΛ, είμαι άγγελος ο Κουλής και λέω σου δεν θα πιένα. Καταλαβαίνεις το βάλεις τον κεφάλο σου και όχι που σου. Εμείς καταλάβουμε αλλά εσύ έμμεσα ή άμεσα υποστηρίζεις κοινων που βγάλει το ΣΥΦΙ ΑΕΛ. Αν δεν το καταλάβεις έχει μια ώρα που μιλούμε. Και υποστηρίζεις ότι, υποστηρίζεις εσύ ότι ναι, οι ομονιάτες δεν έπρεπε να πάσουν γιατί τα πουτανόπαιδα που διηγούν τη ΣΥΦΑΕΛ είπαν να μην πάνε να πάνε γυρίσουν. Επίε που είναι ρε που λύει. Περίμενε λεπτό ρε Μαρή. Ένα λεπτό ρε Μαρή. Επάρε περίμενε λεπτό. Μια κουβέντα να πω. Εδώ και με τον Μάριο και πέτω να... Εμάνε πέτω τι σου είπα πριν το παιχνίδι ρε φίλε μου. Εδώ και με πέρα τώρα φίλε μου. Είπα τότε μαλακές που να κάνουν σύν. Α. Ναι. Τι μου τα λέτε τώρα εμένα το πράγμα. Έτσι πως θέλει το του ρε, απαγαμιθούσι ρε, έτσι ο γαράς πίνω μου κοινού ρε, δεν ξέρω τι άλλο μιλώ ρε, δεν πού τα νόπεδα.
εγώ ξέρω τον τρόπο του. Εγώ δεν πω τόσοι φάε ρε και μην είμαι τόσοι πίσω μόνοι άντρε. Εντάξει γιατί θα παραπάνω πιλουτσάμε ρε. Ρε Άγγελε, αν το πιάνε μια άλλη να πάει. Πού? Στο αερίο. Ναι. Θα να πάει, δεν είναι. Ναι. Γιατί ξέρετε ότι έφτασε φαθαρίες. Ναι. Αλλά αν η μονομονιά της έφτα πιένα. Ήξερες όμως ότι έφτασε φάζα, δεν θα έχουν τα ρίσκια η αιμονία, δεν θα έχουν τα αιμονία της κράτου, ας πούμε έτσι. Ναι, ήξερα. Όχι, δεν πολύ. Ναι. Και λέω σου, αν εσύ, εμάρε εσύ που είσαι αιμονία της, γιατί δεν πιες. Γιατί δεν θέλω να την έπισω. Εγώ τούτο το πράγμα τώρα που συζητάει μαζί με τις κουβέντες, έχει τρεις ώρες που του λέω του γύπτου να το βάλει μες στο νου του, δεν το βάλει ρε φίλε. Ο Μάριος... Τώρα μιλάς μαζί μου ρε, έτσι μιλάς με την ανακοίνωση ρε. Εσύ είσαι ΑΕΛ. Εγώ είμαι ΑΕΛ ρε, είμαι ΑΕΛ ρε. Όχι, είσαι ΑΕΛ. Δεν είμαι ρε. Ναι, μόνο φτιάξω μετά ρε. Είσαι με τους ίδιους τους 10 συγκέντες που είσαι εδώ. Εντάξει. Γατρίς. Champion, champion, ουε, champion, champion. Ποια δεν είναι την εκκίνηση του αγώνα, δεν πάνω να τη γυρίζετε ρε. Κουρκούς δεν λιούνιζα. Έλα. Έτερα σε τέσσερις φορές φέτος, τη μία δεν χάρισα σου και πια σε κύπελο πάνω σου. Έδερες με τρεις φορές φέτος, τη μια χάρισα το πια σκύβελο ρε πια το πρωτάθλημα ρε. Και οι άλλοι γάρι τσακώνουν. Ρε, το Αποέλ είδε να μου έφκανε ρε. Α, είδες το ρε. Α, έλα λεπτό. Λοιπόν, το Αποέλ, δε δαμε. Έκαμε το like ρε, ακλείς ρε, ο απολωρίστα. Λοιπόν, άλλο λεπτό. Για να καταλάβεις πόσο ρίσκια είναι ο κόσμος. Έχει το Χριστόφιαν και το Σοφοκλέους. Και γράφει, περίμενε λεπτό. Περίμενε, για να καταλάβεις. Σε κάθε με ώρα τσακώνομαι μαζί σας. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Από έρνη κοσία φάρτ, δεν πάει μέσα και γράφει. Δω λίγο. Δείχνει το Χριστόπια με το Σοβοκλέο γεμάτο λοούθκια. Δω λίγο. Και λαλεί, λαλούς είναι αγωνιστής. Έκαμε τώρα κλίδια που είναι οι απολωνίστες, είναι γυρισμένοι δέκια του. Πλέον γυρίζει ένας αρκελάς στην ομάδα. Χαρούμενοι και οι δύο μετά τη συναλλαγή τροπέο. Δε. Και βάλα τη φωτογραφία, το κλειστό και μου σου πλέον μέσα στα χαχαχα. Σε πείτε τώρα να μου πεις. Αν είσαι τηλεοράση, πες θα αρέσει το πράγμα. Τα. Αν το βλέπουμε την τηλεοράση, δεν θα το βλέπετε το πράγμα. Αμέρες τη μενορόγη φίλε, Αντώνη, και έπιασε τσίγη ρε φίλε μου, και θέλει να το χαρεί, χάρου του. Άμα είναι...